Λοιπόν, πάμε τώρα στον Κώστα Ψαράκη, ο οποίος βρήκε ένα πορτοφόλι, εργάζεται στην Κρήτη και χωρίς δεύτερη σκέψη το παρέδωσε στην αστυνομία. Μαθήματα τιμιότητας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης βέβαια. Κύριε Ψαράκη, να σας καλησπερίσω. Μάλιστα, λοιπόν, δεν ξέρω ποιο παιχνίδι ήταν αυτό, ήταν ποδόσφαιρο σίγουρα. Η Μαρία Πετρούπης επιστρέφει, μπαίνει σε λίγο στο στούντιο. Ωστόσο, πάμε να δούμε τον κύριο Ψαράκη να μας πει λεπτομέρειες και να μας βάλει στο κλίμα για αυτή την όμορφη κίνηση. Να σας καλησπερίσω, τι κάνετε, πώς είστε? Να είστε καλά, καλησπέρα σας σε όλους σας, καλησπέρα στο Ηράκλειο, καλησπέρα στην Κρήτη. Μαθήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, βάλτε μας λίγο στο κλίμα, πού βρήκατε τα χρήματα? Είμαι άνθρωπος του μπροκάματου και όπως δούλευα, δηλαδή, πάω να πετάξω κάτι χαρτόνια. Βρίσκω στο πλάι του δρόμου ένα πορτοφόλι και χωρίς να το σκεφτώ καθόλου, το ακουμπάω και είχε μέσα, δηλαδή, εντυχία μέσα πράγματα. Και το βάζω στη τσέπη μου και μόλις σκόλασα, πήγα την ευθεία στην αστυνομία και το παράδωσα. Χωρίς δεύτερη σκέψη? Καθόλου, καμία σκέψη άλλη. Καμία σκέψη. Βρέθηκε ο κάτοχος και ιδιοκτήτης του πορτοφολιού, των χρημάτων. Γνωρίζετε? Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Ναι, με πήρε τηλέφωνο, ναι, με πήρε κάποιος τηλέφωνο, με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Μου είπε ότι αυτό ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση, γιατί δεν το περίμενα, λέει, καθόλου. Το χάσα, έφυγε τελείως. Μας είπατε ότι είστε ένας άνθρωπος του μεροκάματου, εργάζεστε. Δουλεύετε στην Κρήτη, σωστά? Ναι. Κάθε μέρα και άλλη δουλειά. Δηλαδή, από τρίζισμα στα φύλλη, ράδισμα ελιές, αυτό συνεχόμενο. Δηλαδή, οικοδομή, κάτι βαψίματα, φρεσκοκαθαρίσματα, τέτοια καθαρίσματα, τσίπους, τέτοια. Μάλιστα. Δουλεύετε λοιπόν καθημερινά, φαντάζομαι δύσκολη Αυτές οι εποχές τώρα, τελευταίες 2-3 χρόνια, δεν έχει καθημερινά. Αποκλείεται δηλαδή, κανείς δεν δουλεύει καθημερινά. Είναι την εβδομάδα 2-3-4 το πολύ μπροκάματα. Δεν έχει πολλή δουλειά τώρα. Δεν έχουν πολλά μπροκάματα. Μάλιστα. Μία ξεχωριστή κίνηση, ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Παρέδωσε μαθήματα ανθρωπιάς, τιμιότητας, αλληλεγγύης. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλη την ομάδα της εκπομπής. Ήταν χαρά και τιμή, είναι τιμή που ήρθαμε σε επαφή μαζί σας και πραγματοποιούμε αυτή την συζήτηση. Πόσα χρόνια βρίσκεστε στο νησί, κύριε Ψαράκη? Από το 88. Από το 88. Από 33 χρόνια τώρα. Μάλιστα. Ένα μήνυμα προς τη νέα γενιά, προς τα νέα παιδιά και μέσα από αυτή την κίνηση. Τι θέλετε να πείτε, δώστε ένα μήνυμα, στείλτε ένα μήνυμα. Αυτή την κίνηση που έκανα, την έκανα επειδή έχω ανάγκη και εγώ να κάνω κανένα μωροκάματο για να βγάλω κανένα φράγκο και εγώ να στείλω στην οικογένειά μου. Τα παιδιά μου τώρα, η μία κόρη μου πάει στο πανεπιστήμιο, ο άλλος είναι τρίτη λυτσίου, πρωτιστήρια. Από εκεί, από εδώ, δηλαδή τα είχα ανάγκη, αλλά ένιωθα κι εγώ ότι αυτός που έχασε το πρωτοφόλι είναι στην ίδια θέση μου. Και έχει αυτός ανάγκη και έπρεπε να τα δώσω κατευθείαν, μπορεί να είναι αυτός, δηλαδή, στην ίδια περίπτωση τη δικιά μου. Μάλιστα, η οικογένειά σας θα πρέπει και είμαι σίγουρος ότι είναι περήφανη για σας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλη την εκπομπή, από όλη την ομάδα εδώ, για αυτή την κίνησή σας. Και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε, κύριε Ψαράκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Τιμή και για μένα προσωπικά και για την ομάδα της εκπομπής. Στα λίγα λεπτά αυτή τη δήλωση και αυτή την τοποθέτησή σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.